Καλησπέρα. Χαίρετε. Σε πετύχαμε τώρα εδώ, αλλά είσαι το πρόσωπο των ημερών, Βάγια. Μετά από πολλά χρόνια τελειώνει η συνεργασία με τον Αντένα. Πώς είσαι? Τι κάνω εδώ τέτοια ώρα, μάθαμε ότι θα είσαι εδώ και γι' αυτό. Ναι, οκ. Okay. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Κάναμε κάποιες συζητήσεις με το σταθμό. Δεν καταφέραμε να βρούμε μία κοινή γραμμή. Οπότε ήταν λογικό και επόμενο, εφόσον εγώ δεν ήθελα να γύρισα στην εκπομπή, να κλείσει η συνεργασία μας. Υπήρξε μία ένταση. Οκ, okay, αυτά συμβαίνουν. Ήταν ένας λόγος που με έκανε να πάρω αυτή την απόφαση. Οκ. Okay. Συνεργασίες είναι, κλείνουν, ανοίγουν κάποιες άλλες. Γιατί είχε ακουστεί και το όνομά σου για το πρωινό του Σαββατοκύριακο. Θα έκανες εκπομπή του Σαββατοκύριακο. Ισχύει, αυτό κάνετε. Εμένα επίσημο ο σταθμός δεν μου είχε πει κάτι. Το γινόντουσαν κάποιες συζητήσεις εντός σταθμού, το έχω ακούσει κι εγώ. Τώρα τι να σου πω. Υπήρξε θέμα να κάνεις κάτι άλλο, δηλαδή να γυρίσεις το ρεπορτάζ? Γιατί και αυτό γράφτηκε, ότι σου έγινε η πρόταση να γυρίσεις το ρεπορτάζ. Ναι, είναι κάτι που. Στην αρχή μου είπαν να γυρίσω το Καλημέρα Ελλάδα, εφόσον εγώ δεν το δέχτηκα, το συζήτησαν. Ναι, μου έκαναν την πρόταση αυτή, αλλά δεν ήθελα να πάω σε αυτό το κομμάτι, οπότε έτσι έκλεισα, αλλά δεν έχει, δηλαδή νομίζω ότι έχει πάρει πραγματικά παραπάνω έκταση από ό,τι χρειάζεται. Ξέρεις, καμιά φορά το να κλείσει μια πόρτα σημαίνει ότι ανοίγει κάποια άλλη και εγώ θέλω να κάνω διαφορετικά πράγματα από εδώ και πέρα και είμαι χαρούμενη που αλλάζει η ζωή μου σε αυτό το κομμάτι το επαγγελματικό. Συζητάω κάτι άλλο και θα δείξει. Ακόμα δεν μπορώ όμως να πω κάτι. Θα ήθελες ενημέρωση ή ψυχαγωγία? Θα ήθελα κάποια πρόταση που να μπορώ να υποστηρίξω. Ό,τι και αν είναι αυτό.